Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Εδώ στο κόκκινο, η στιχουργός Λίνα Νικολακοπούλου και η δημοσιογράφος Αλεξάνδρα Χριστακάκη συναντούν πρόσωπα που αγαπούν, που κάτι έχουν να μας πούν. Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Μουσική σήματος Δάφνης Αλεξάνδρη. Εδώ στο κόκκινο. Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα εδώ στο κόκκινο με μια ωραία λιακάδα. Μόλις ακούσαμε τα νέα και ελπίζω και αυτά που θα ακούσετε από την εκπομπή αυτή που λέγεται Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια, και αυτά θα είναι νέα καινοτόμα πράγματα, ιδέες ωραίες, οι οποίες ευτυχώς αρχίζουν και γίνονται πράξη. Σήμερα θα τρέξω την εκπομπή με τον καλεσμένο μας, ο οποίος λέγεται Δημήτρης Κουρέτας. Θα σας πω, θα σας ξεδιπλώσω για τον καθηγητή αυτό τις πληροφορίες της ωραίας διαδρομής στη ζωή του. Είναι νεότατος και έχει καταφέρει πάρα πολλά και είναι κρίμα να μην τα ξέρουμε, γιατί μας αφορούν όλους. Η Αλεξάνδρα Χριστακάκη νομίζω είναι εκτός Αθηνών, ίσως και σε ένα ταξιδάκι νομίζω προς το Λονδίνο, με το καλό να γυρίσει. Μέχρι τότε χρησιμοποιήσουμε θετικά, ωραία τη μέρα μας, να μάθουμε πράγματα τα οποία μας αφορούν, είναι δίπλα μας, και νομίζω ότι ήρθε η ώρα σε αυτόν τον τόπο να δώσουμε προτεραιότητα σε κάτι που μπορούμε να κάνουμε και έχουμε, δεν θα έχουμε μάλλον σε λίγο δικαιολογία να μην το κάνουμε. Αγαπητέ κύριε Δημήτρη Κουρέτα, σας καλωσορίζω. Ήρθατε σήμερα από τη Λάρισα. Θα πω ότι είστε βιοχημικός. Πώς είναι ο τίτλος σας, να ορίσουμε λίγο το... Είμαι καθηγητής στο τμήμα βιοχημίας και βιοτεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Λοιπόν, βλέπω εδώ, έχετε γεννηθεί στην Πάτρα, ναι, έτσι δεν είναι. Σπουδάσατε φαρμακευτική εκεί και στη συνέχεια πήρατε το διδακτορικό σας στη βιοχημία στο χημικό τμήμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Και από το 90 μέχρι το 92 έχετε εργαστεί σαν ερευνητή στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ στη Βοστόνη. Μάλιστα. Λοιπόν, ας πούμε το αξιο... μνημόνευτο είναι το εξής, ότι εγώ πληροφορήθηκα για σας από ένα πόρταλ, το Λαμία Report, και χαίρομαι να το πω, γιατί έγινε αφορμή το περιεχόμενο αυτού του πόρταλ να σας καλέσουμε και να σας έχουμε εδώ. Είδα τα κειμενά σας, έχετε συνεργαστεί και νομίζω ακόμα με την Καθημερινή γράφετε, τα κειμενά σας και στο TVXS νομίζω, και γενικά η αρετή της σκέψης σας και του λόγου σας, του εκφρασμένου, είναι η συντομία και η διάβια και το 1-2-3 που λέμε. Όχι πολλά λόγια, όπως λέτε και στο βιβλίο που πρόκειται να βγει, όχι μπλα μπλα μπλα, αλλά 2-3 πράγματα ο άνθρωπος που ξέρει μπορεί πολύ εύκολα να σου μεταδώσει τη γνώση. Βάλτε μας λίγο στον κόσμο σας, σε αυτό που καθημερινά είναι η ενασχόλησή σας, η παρουσία σας στο πανεπιστήμιο όπου διδάσκετε. Να χαιρετήσω και εγώ τους ακροατές σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. Η δουλειά που κάνει κανείς σε ένα περιφερειακό πανεπιστήμιο είναι πολυεπίπεδη. Θεωρώ ότι είναι διαφορετικό από το να δουλεύει σε ένα πανεπιστήμιο όπως είναι η Αθήνα, γιατί εκεί παίζει πάρα πολλούς ρόλους. Τα πιο πολλά παιδιά που έρχονται τα φέρνουν οι μαμάδες ή οι μπαμπάδες τους μέχρι την πόρτα τις πρώτες μέρες. Επειδή το γραφείο μου βλέπει αρκετά, ας πούμε, το τι συμβαίνει, βλέπω πάρα πολλά παιδιά που έρχονται, τα αφήνουν οι γονείς τους ή εν πάση περιπτώσει. Οπότε όταν, ας πούμε, έχεις να κάνεις με ένα παιδί το οποίο έρχεται από οποιοδήποτε μέρος της χώρας σε μια επαρχιακή πόλη, καταλαβαίνετε ότι έχεις πάρα πολλές ευθύνες. Δηλαδή όταν κοιτάς, ας πούμε, τον εαυτό σου στον καθρέφτη, θα πρέπει να έχεις μια απάντηση που θα τη δώσεις μέσα στο αμφιθέατρο όλα αυτά τα χρόνια του παιδιού, γιατί βρίσκεται εκεί και τι θα πάρει όταν φύγει. Δηλαδή όταν θα φύγει από τη σχολή και θα περάσει την πόρτα, όπως τους λέω κιόλας μέσα στην τάξη, δεν θα υπάρχει κάποιος ο οποίος θα τους ρωτήσει έξω από το πορτόνι, δεν μου λες παιδί μου τι κάνει αυτό το γονίδιο. Δεν θα βρεθεί κανείς, λέω, να το κάνει. Θα πρέπει να είσαστε έτοιμοι για άλλα πράγματα.
Και η συζήτηση αυτή ήταν μια ωραία κουβέντα που θυμάμαι, που μου δώσε τώρα την αφορμή, γιατί θυμάμαι πολλά πράγματα μαζί τόσα χρόνια όταν κανείς ρωτάει κάτι. Ήταν πριν από μερικούς μήνες, είχε έρθει μια κοπέλα να με έφευγε, ας πούμε, και μου λέει ευχαριστώ. Είχε τελειώσει δηλαδή, είχε πάρει το πτυχίο. Ναι, και ξέρετε, τα παιδιά τώρα έρχονται και μας λένε διάφορα λόγια, και τα πιο πολλά από αυτά είναι συγκινητικά, ας πούμε. Εγώ μέσα στο γραφείο μου έχω δύο γραμματείς, είμαστε μαζί, γιατί πολλές φορές πρέπει να λες πράγματα που είναι δίπλα ο άλλος, και έτσι είμαστε μια ομάδα, και είναι ασυνήθιστο βέβαια, αλλά είμαστε τρεις μέσα στο γραφείο. Έρχεται λοιπόν, κάθεται απέναντι, λέει, θα ήθελα να μου πείτε, έτσι που θα φύγω, κάποια πράγματα. Της λέω, έχεις φίλο? Τι κόμπλαρε, όταν της ρώτησα. Λέει, έχω. Λέω, θα θέλεις μεταξύ σας να υπάρχει ένα τρίτο πρόσωπο? Λέει, όχι. Ένιωσε άσχημα, ας πούμε, το παιδί. Ήταν κι άλλοι βέβαια μπροστά. Της λέω, γιατί στο λέω αυτό το πράγμα? Όπως μεταξύ εσένα και του φίλου σου δεν θες να περνάει ούτε ένα φύλλο χαρτί, έτσι και ανάμεσα σε σένα και στη γνώση δεν θα αφήνεις να περνάει από ένα φύλλο χαρτί. Εάν το καταφέρεις, θα σε σέβονται όλοι εκεί έξω. Δεν θα ξανάγει τίποτα. Ούτε από πάτρονες, ούτε από μέσα, ούτε από πολιτικούς, ούτε από θιούς, από τίποτα. Εάν το καταφέρεις, θα βγεις και θα είσαι πάρα πολύ επαρκής, όπου και να πας. Αυτό να θυμάσαι. Και νομίζω ότι αυτό προσπαθούμε. Και εγώ προσπαθώ, επειδή έφυγα από την Ελλάδα, πήγα σε ένα μεγάλο πανεπιστήμιο, ήταν ένα μεγάλο σχολείο. Εννοείται αυτό, στην Αμερική, στο Χάρβαρντ. Στο Χάρβαρντ. Ναι. Ήταν ένα μεγάλο σχολείο για μένα. Ένα παιδί που έφυγε από την Πάτρα, ας πούμε, από τα προσφυγικά, χωρίς να έχουμε ούτε μέσα ούτε γνωριμίες. Και κανένα συγγενή εκεί κάτω. Τίποτα. Ναι. Πήρα υποτροφή να δουλέψω σε ένα τέτοιο ίδρυμα. Ήταν ένα σχολείο γιατί καθημερινά, έχοντας, ας πούμε, τις αναφορές από την Ελλάδα, πώς είναι η ζωή εδώ, και ζώντας και ακούγοντας ανθρώπους οι οποίοι στον τομέα τους ήταν σημαντικοί παγκοσμίως, αυτό το πράγμα σε αλλάζει. Σε αλλάζει και μπορεί να γίνεις είτε πολύ καλός είτε πολύ κακός. Και τι εννοώ? Δηλαδή, όταν γυρίσεις, να φέρεις κάποιες αξίες που να τις προσαρμόσεις εδώ και να προσφέρεις στον τόπο σου, ή να το πάρεις απάνω σου και να θεωρείς ότι έκανες κάτι τρομερό, ας πούμε, και να ξυπαστείς και να γίνεις, ας πούμε, και να σε ενδιαφέρουν τα χρήματα και η φήμη και όλα αυτά. Άρα το πέρασμα από ένα σημαντικό χώρο μπορεί να σε κάνει είτε καλό είτε κακό, κατά τη γνώμη μου. Και εγώ... Τώρα, εγώ δεν λέω ότι είμαι καλός, όχι, όχι, αλλά νιώθω ότι προσφέρω. Λέτε πάντως πια, μέσα από ποια πορεία μπορεί να φανερωθεί η μία πλευρά ή η άλλη. Ναι, ναι. Και μάλιστα, όπως και στη ζωή, και ένας σύντροφος μπορεί να σου φέρει τα πιο σημαντικά πράγματα να σου βγάλει, έτσι και μπορεί να σου βγάλει και τα πιο χειρότερα. Ναι. Και εγώ, ας πούμε, ήμουν τυχερός, γιατί έχω μια γυναίκα η οποία με βοήθησε να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Γιατί να αυτό πούμε είναι... ότι είναι και γιατρός. Είναι γιατρός, ναι, ναι. Είναι γιατρός στο νοσοκομείο της Λάρισσας. Γιατί, δηλαδή, ο άντρας έχει ανάγκη από μια γυναίκα που να του μαγειρεύει και να του πλένει? Όχι, δεν έχει ανάγκη. Έχει ανάγκη από μια παρουσία η οποία να έχει εμπιστοσύνη σε αυτό που κάνει. Και το λέω καμιά φορά και στα παιδιά. Λέω, δεν θέλω να με αγαπάτε, θέλω να με εμπιστεύεστε. Ποτέ δεν θα με αγαπήσετε, ούτε και εγώ, και δεν με νοιάζει αυτό το πράγμα. Διότι είναι ο ρόλος μου τέτοιος που δεν μπορώ να περάσω αυτό το επίπεδο. Όμως θέλω να με εμπιστεύεστε. Αυτό το πράγμα, εάν κάποιος το εισπράττει καθημερινά από τον σύντροφό του, ότι υπάρχει εμπιστοσύνη, φτάνει πάρα πολύ ψηλά. Με την προϋπόθεση ότι, όπως λέω και στο βιβλίο μου, στο πρώτο κεφάλαιο, πρέπει να έχει εμπειρίες από τους δασκάλους του. Το βιβλίο που πρόκειται να το έχει κυκλοφορήσει. Έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Αρμό. Από τις εκδόσεις Αρμό. Έχει ένα Αρμός. Ναι, Αρμός. Από τον Αρμό. Έχει ένα τίτλο που τον έχετε πάρει από το τραγούδι του Διονύση Αβόπουλου, ναι, ναι. Το πώς, και λέει, πώς να κρυφτείς από τα παιδιά. Ναι. Έχει από κάτω ένα ωραίο γαλάζιο φόντο και σηκώνονται κάποια κοντάρια. Το άλλο είναι ένα μολύβι, το ένα, ναι, είναι, ναι, ένα μολύβι, μια πένα, ναι. Ένα σημαίακι που σημαίνει δηλαδή ότι εγώ συνειρμικά λέω, ο ουρανός αυτόν τον τόπο είναι
γαλανός, δωρεάν, έτσι. Το θέμα είναι τι σηκώνουμε εμείς από κάτω, δηλαδή και πώς σηκώνουμε και τη ζωή μας ή το αίτημά μας κάθε φορά, mm-hmm. κάθε δεκαετία. Θέλω με την, να πενέψω αυτό το βιβλίο, τα σύντομα, περιεκτικά και τελείως υπεύθυνα κείμενα, σαν πρόταση, σαν μελέτη, σαν γνώση που έχει κάνει ο κύριος Κουρέτας, έχει μαζέψει κείμενα με πολύ σοβαρά θέματα και προβληματισμούς του και δυνατότητες του τόπου μας για την ανάπτυξη που λέμε, την πολυπόθητη, και θέλω να μας βάλετε λίγο σε αυτά τα ωραία πράγματα τα οποία κάνετε και στην έδρα σας εκεί στο Πανεπιστήμιο και τι εφαρμογές ωραίες ήδη έχουμε στη διάθεσή μας από την έρευνα και την θητεία τη δική σας στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλίας. Να πω πριν όμως πω τι κάνουμε, να δώσω ένα στίγμα για το που βάζει το βιβλίο, τι σημαίνει παραγωγική ανασυγκρότηση, αν μου επιτρέπετε να το κάνω αυτό. Όχι, επιβάλλεται. Ναι. Και εγώ έχω και δεύτερη ερώτηση. Τι είναι η βιώσιμη ανάπτυξη, ναι, και ναι. τι είναι η αηφόρος. Τα ακούμε από το πρωί μέχρι το βράδυ. Ναι. Δώστε μας τα φώτα σας. Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα που περνάει μια κρίση τα τελευταία χρόνια, αλλά είναι μια κρίση η οποία θα γινόταν έτσι κι αλλιώς, μπορεί να έγινε τυχαία ας πούμε το 9 λόγω άλλων διεθνών παραγόντων, θα γινόταν σίγουρα. Η Ελλάδα πριν από 35 χρόνια είχε περίπου το 35% των ανθρώπων που ζούσαν, δουλεύανε στην πρωτογενή παραγωγή, και το 12,5% του ΑΕΠ προέκυπτε από αυτό. Σήμερα έχουμε το 11% των ανθρώπων να δουλεύουν στην πρωτογενή παραγωγή και μόνο το 3,5% του ΑΕΠ να βγαίνει από την πρωτογενή παραγωγή. Θα πει κανείς και τι έγινε. Μπορούμε να τα αγοράζουμε όπως τα αγοράζουν οι Άραβες, ας πούμε. Είναι ανάγκη να έχουν πρωτογενή παραγωγή. Λοιπόν, η πρωτογενή παραγωγή για μας είναι όπως είναι το πετρέλαιο για τους Άραβες. Γιατί η Ελλάδα έχει την δεύτερη μεγαλύτερη βιοπικιλότητα στον πλανήτη μετά τη Μαδαγασκάρη. Επομένως, ο φυσικός πλούτος που έχει είναι το χρυσάφι της. Και μην ξεχνάμε ότι από το 1827 που έγινε το ελληνικό κράτος μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα, περίπου 100 χρόνια, το 50% των εξαγωγών όλης της χώρας, γενικώς των εξαγωγών της, ήταν η σταφίδα. Δηλαδή, τέσσερις γενιές ανθρώπων ζήσανε από τη σταφίδα. Επομένως, η πρωτογενής παραγωγή έχει τρομερές δυνατότητες που αυτή τη στιγμή δεν αξιοποιούνται, και φανταστείτε ότι η Ελλάδα παράγει πλούτο αγροτικό 10,1 δισεκατομμύρια και έχει εξαγωγές τροφίμων 5 δις και έχει εισαγωγές 5 δις, από τα οποία 2,7 είναι γαλακτοκομικά, δηλαδή ασύλληπτα πράγματα που θα έπρεπε να έχουμε 20 δις εξαγωγές τροφίμων. Λοιπόν, αυτό δείχνει ότι υπάρχουν τρομερές δυνατότητες σε πάρα πολλά επίπεδα να περάσουμε σε ποιοτικά προϊόντα και σε πράγματα τα οποία η Ελλάδα παράγει και δεν είναι ούτε τα έχουμε εκμεταλλευτεί, ούτε είναι γνωστά. Απλώς είναι σε μικρό επίπεδο. Παραδείγματος χάρη, κάθε περιφέρεια παράγει προϊόντα. Η δικιά μας, ας πούμε, έχει το κάστανο της Μελιβίας, το αμύγδαλο του Σικουρίου. Κάποιες... Η δικιά μας, δώστε η Θεσσαλία. Η Θεσσαλία, ναι. Ναι, η Θεσσαλία. Έχει κάποια ειδικά σταφύλια που κάνουν pop κρασιά. Έχει μυζήθρες ιδιαίτερες, έχει τα χλάδια του που είναι στον Τύρναβο και τα φρούτα. Έχει δηλαδή 7-8 προϊόντα τα οποία κάθε περιφέρεια, αυτά τα οποία τα γνωρίζει, θα έπρεπε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, συνεργασία με τα πανεπιστήμια, να φτιάξουν πρότυπα αγροκτήματα, να μάθουν τους αγρότες να τα καλλιεργούν πρότυπα, να τα πιστοποιούν και να τα εξάγουν. Αυτό θα μπορούσε μέσα σε μια τριετία τα 5 δισεκατομμύρια εξαγωγές να γίνουν 10 και να δώσουν περίπου γύρω στις 150.000 θέσεις εργασίας. Και αυτό το λέω, δεν το λέω θεωρητικά, θα σας πω πάρα πολλά παραδείγματα παιδιών που έχουν τελειώσει τη σχολή και πάνε στα χωριά τους, βρίσκονται 2, 3, παίρνουν πρόβατα, κάνουν πολύ σύγχρονες προβατοτροφικές μονάδες και ζουν και βγάζουν περισσότερα από ό,τι βγάζω εγώ στο πανεπιστήμιο. Με την ελπίδα ότι μετά από 2-3 χρόνια θα φτιάξουν και δικά τους τυποποιημένα προϊόντα και θα τα εξάγουν. Επομένως, η αγροτική παραγωγή, μην θεωρήσουμε ότι είναι λύση για έναν άνθρωπο να τελειώνει ένα πτυχίο και να πηγαίνει στην ουρά και να παρακαλάει τον οποιοδήποτε να πάρει 500 ευρώ και αν θα τα πάρει. Η αγροτική παραγωγή έχει τρομερές δυνατότητες και οφείλει ο Έλληνας να είναι προσαρμοσμένος με τη μοίρα του, που είναι οι μικρές παραγωγές, οι ιδιαίτερες, και από εκεί να μπορέσει να βγάλει το ψωμί του και να φτιάξει ξανά τη ζωή του.
Ακούτε τον καθηγητή Δημήτρη Κουρέτα. Είμαστε στο ραδιοφωνικό σταθμό Κόκκινο. Ήλα Νικολακοπούλου ρωτά τον καθηγητή και εγώ λίγο θα επεμβαίνω, γιατί αυτά που έχετε να μας πείτε είναι πολύτιμα και δεν θέλω ο χρόνος να πηγαίνει χαμένος. Θέλω να σας ρωτήσω, αυτά τα παιδιά που πήραν τις πρωτοβουλίες τώρα και αν πήγανε, γυρίσαν ας πούμε με τα πρόβατά τους και τα λοιπά, από πού ενημερωθήκανε και πήραν αυτές τις αποφάσεις, δηλαδή τι τους βοήθησε να δούνε ότι μπορούν και έχει νόημα να ασχοληθούν? Ψάχνονταν. Περάσαν από εσάς ας πούμε? Ναι, οι συγκεκριμένοι ναι. Αλλά μπορεί να μην παίρνουν από το γραφείο ή να μην με είχαν γνωρίσει, αλλά πρέπει να ψάχνονται. Γι' αυτό νομίζω ότι αυτή η κρίση, εγώ διαφωνώ ότι πρέπει να σηκωθούν να φύγουν. Πρέπει να μείνουν και να αναγνωρίσουν τις ευκαιρίες που έχει. Θα σας πω, πριν από 2 χρόνια περίπου, τέτοια εποχή, με είχαν καλέσει στο ΤΕΙ, στη Θεσσαλονίκη, να δώσω μια ομιλία. Είχαμε πάρει τότε αυτό το βραβείο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τις καινοτομίες που θα μιλήσουμε μετά. Βεβαίως. Και με είχαν καλέσει το τμήμα διατροφής να μιλήσω για τη δουλειά μου. Δεν πολύ ήθελα να πάω εκείνη την περίοδο. Ήμουν πάρα πολύ κουρασμένος και εν πάση περιπτώσει πήγα. Λοιπόν, το θυμάμαι και θα το θυμάμαι μέχρι να πεθάνω. Ήταν μια αίθουσα περίπου 500 άτομα. Κρεμόντουσαν από τις σκάλες. Θέλανε να ακούσουν. Και εγώ πριν μιλήσω είδα το τι κάνουν τα παιδιά εκεί στο ΤΕΙ. Φτιάχανε, ο καθένας είχε κάνει μια μικρή εταιρεία με τους γονείς του, με τον αδερφό του. Φτιάχανε μπισκότα από φακές, από φασόλια, καινοτόμα, μαρμελάδες, τυριά, 1000 πράγματα. Γιατί εκεί είναι πιο προσγειωμένα τα παιδιά που είναι στο ΤΕΙ, διότι έχουν χαμηλότερες προσδοκίες. Δεν τους σκόνουν τα μυαλά ότι εσύ θα πας και θα λύσεις το πρόβλημα του καρκίνου και θα γίνεις ο Γουάτσον και θα πάρεις τον Νόμπελ. Έχουν πιο χαμηλές προσδοκίες. Είναι πιο κοντά στην πραγματικότητα και εγώ έπαθα πλάκα. Λοιπόν, αυτό λοιπόν λέω, ότι θα πρέπει για να μην επηρεάζονται από τους γονείς τους, ούτε από το θειό τους, ούτε από το περιβάλλον τους, δεν πρόκειται να βρουν το πρόβλημα του καρκίνου κανένας από τα παιδιά, να είναι προσγειωμένοι, να κοιτάζουν, να εκμεταλλεύονται το τι υπάρχει στη χώρα, να ενημερώνονται, να ακούνε, αλλά να αποφασίσουν αυτοί. Όλους θα τους ακούνε, όλους θα τους αγαπάνε, αλλά δεν θα επηρεάζονται ούτε από τη φιλινάδα τους, ούτε από τον πατέρα τους, ούτε από τη μάνα τους, ούτε από τη γιαγιά τους. Θα τους έχουν στην άκρη. Αυτοί θα αποφασίζουν και έχει τρομερές ευκαιρίες. Νομίζω ότι μπορούμε να ακούσουμε ένα τραγούδι όταν θα ξεκινήσουμε μετά τις διαφημίσεις την πολύ ωραία κουβέντα μας πάλι με τον καθηγητή Δημήτρη Κουρέτα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Τι έπαθες άραγε εκεί έξω και με θυμήθηκες ξανά? Τον αδιάφορο θα παίξω και σπονάω από χαρά. Τόσα χρόνια κυνηγούσα ένα άπιαστο πουλί. Πού να το ξέρω πως θα έρθει μοναχό το στο κλουβί. Και με θυμήθηκες ξανά. Τον αδιάφορο θα παίξω και ας πονάω από χαρά. Δεν σου μιλώ, δεν σε πιστεύω. Είμαι ορφανό 7 χρονών. Αλλά 7 θα σε παιδεύω για να πω το σ' αγαπώ. Τα καράβια μου και θέλαμε εμείς, βγήκαμε σε άλλο λιμάνι, αλλά δεν έχει σημασία. Το θέλαμε το τραγούδι αυτό, τα καράβια μου και δεν θα πάω πουθενά,
γιατί από ό,τι είδα μέσα σε ένα άρθρο εδώ γραμμένο στο βιβλίο «Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά» του Δημήτρη Κουρέτα από τις εκδόσεις Αρμός, είναι θέση ζωής. Το είπε λίγο πριν, είπε πιστεύω ότι κανείς αν πάρει την απόφαση να μείνει εδώ έχει να προσφέρει στον τόπο. Βεβαίως πρέπει να έχει και αντοχή και το όραμά του να είναι θερμό, ισχυρό και να προσπαθήσει να βρει συμμάχους γι' αυτό, γιατί πράγματι ο δρόμος είναι μετεμποδίων και το λέμε επειδή έχουμε και ένα καθηγητή που είναι αθλητής στην ουσία μέσα του και μάλιστα μεγάλων αποστάσεων δρομέας. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει κανείς, τι μπορεί να κάνουν οι άνθρωποι μένοντας εδώ. Η ωραία θέση που έχει ο καθηγητής αυτός είναι ότι το πανεπιστήμιο πρέπει να ανοίξει προς την κοινωνία. Ότι αν είναι ένα κλειστό, ένας κλειστός χώρος νεκρώνεται. Το πανεπιστήμιο έχει μια τρίτη αποστολή όπως γράφεται μέσα στο βιβλίο σας. Ευκαιρία είναι να πούμε λοιπόν το ρόλο τώρα μέσα σε αυτό το κοχλαστό περιβάλλον, την κρίση αυτή που λέμε, για το ρόλο και των ΑΕΗ και των ΤΕΗ. Πώς μπορούν να κάνουν γέφυρα για να έχουμε μια ανάπτυξη που να την ορίζουμε, να αναγνωρίζουμε τον τρόπο, γιατί ακούμε διάφορα, αλλά δεν ξέρουμε, γέφυρα δεν μας δίνει κανείς. Ούτε να πληροφορηθούμε σωστά, εννοώ, ούτε να διοχετευτεί η πληροφορία και μέσα από τα μέσα κτλ. Είναι ένα μεγάλο θέμα, οπωσδήποτε. Όπως είπατε και για το άρθρο για την τρίτη αποστολή, οι δύο πρώτες είναι η διδασκαλία και η έρευνα. Αυτά τα γνωρίζει ο κόσμος και γίνονται και θα γίνονται. Το τρίτο όμως που είναι κατά τη γνώμη μου πάρα πολύ σημαντικό και ειδικά την περίοδο αυτή που βιώνουμε και γενικότερα όμως, είναι η σχέση του πανεπιστημίου με την πραγματική ζωή και με την πραγματική οικονομία. Οι χώρες οι οποίες έχουν περάσει παρόμοιες κρίσεις με τη δική μας έβαλαν ένα προγραμματισμό ο οποίος είχε την εξής δομή. Έπαιρναν τις περιφέρειες οι οποίες ανήκαν στη χώρα και έβλεπαν από πού προέρχεται το ΑΕΠ της κάθε περιφέρειας. Ας πούμε η Θεσσαλία είναι από την πρωτογενή παραγωγή, από τη μεταποίηση, από τον τουρισμό, από. Και μέσα σε ένα βάθος χρόνου 5 ετών φτιάχνανε σχολές οι οποίες είχαν σχέση με το περιφερειακό ΑΕΠ, ούτως ώστε οι εταιρείες οι οποίες ήταν στην περιοχή να υποφελούνται από τη γνώση που παραγόταν στη συνεργασία με τα πανεπιστήμια και τα παιδιά να βρίσκουν δουλειά εκεί στην περιοχή. Εδώ φτάσαμε σε ένα σημείο που ο νομός Ερών, ας πούμε, που είναι ο δεύτερος σε αγροτικό εισόδημα πρωτογενής παραγωγή στην Ελλάδα, να έχει σχολές γυμναστών και γραφίστες, αντί να έχει τρόφιμα και αγροτικά θέματα. Δηλαδή μια τελείως λανθασμένη ας πούμε, ανάπτυξη που αποκόψαμε τελείως την γνώση από την πραγματική οικονομία και αυτό έγινε γιατί ο καθένας που ζούσε στην περιοχή που ήθελε να αναδεχθεί ως παράγοντας έπαιρνε από το χέρι το βουλευτή, πηγαίνανε στον υπουργό, φτιάχανε σχολές από εδώ και από εκεί χωρίς κανένα λόγο. Και αυτή τη στιγμή το πράγμα έσκασε. Επομένως θεωρώ ότι πρώτο πρέπει να ξανασχεδιαστεί ο ακαδημαϊκός χάρτης που να έχει μια σχέση με την πραγματική οικονομία της περιοχής. Θα υπάρχουν και σχολές και δασκάλων και ιστορικών και φιλολόγων. Αλλά όχι να μην υπάρχει να μην, αυτό που είναι το βασικό. Επιτρέπεται στην Ελασσόνα που είναι η πιο σημαντική τεροκομική περιοχή της Ελλάδας να μην έχει μια σχολή που να έχει σχέση με την τεροκομία, με την γαλακτοκομία. Να κάνεις διοίκηση επιχειρήσεων πότε, όταν δεν έχεις επιχειρήσεις, τι να την κάνεις τη διοίκηση. Δηλαδή πρώτα πρέπει να στηρίξουμε αυτό το τομέα για να παραχθεί πλούτος, γιατί στις κοινωνίες που δεν υπάρχουν δουλειές και δεν παράγεται πλούτος, οι άνθρωποι γίνονται χαφιέδες και κλέφτες. Αργία μη τυρπάς κακίας. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή πώς θα μπορέσεις. Ο ένας θα ρουφιανεύει τον άλλον για να του πάρει τη δουλειά. Αυτό είναι μια ιστορία. Επομένως, εγώ όταν γύρισα από την Αμερική τα πρώτα χρόνια, παιδεύτηκα αρκετά για να μπορέσω να βρω πώς θα το έκανα αυτό το πράγμα που ήθελα. Εκείνη την εποχή, δηλαδή πριν από το 2000, που προσπαθούσα να γράψω κάποια πράγματα, δεν μπορούσα να τα δημοσιεύσω ούτε στο Βήμα του Συνταξιούχου. Αυτό το είδα και με χαμογέλασα πικρά. Πουδενά δεν μπορούσα να τα. Γιατί ήταν πράγματα. Ποια εποχή είναι αυτό. Μεταξύ 95 και 2000. Δεν υπήρχαν ακροατήρια, δεν τα βάζανε οι εφημερίδες. Δεν τους αφορούσε, ναι, δηλαδή. Με την Καθημερινή ανέπτυξα μια σχέση μετά το 2000, πάρα πολύ σωστή, γιατί έστελναν πράγματα και μου τα δημοσίευαν σχετικά εύκολα, χωρίς να ούτε ήξεραν ποιος είμαι, τίποτα. Και σε άλλες εφημερίδες, αλλά ιδιαίτερα με εκείνη.
και σε άλλα φυσικά site και λοιπά. Αργότερα, εντάξει, δεν, όταν πια είσαι, ας πούμε, έτσι κάπως γνωστός, δεν έχεις πρόβλημα. Ναι, αλλά εκείνη την εποχή ήταν ιδιαίτερο, ναι, και θα ήθελα να την ευχαριστήσω και από αυτό το βήμα, ας πούμε. Λοιπόν, επομένως, το σημαντικό είναι να μπορέσει κανείς αυτό το πλούτο που υπάρχει να τον μεταμορφώσει σε δουλειές και σε προστιθέμενη αξία. Και σε κάτι άλλο που θέλω, που με εντυπωσίασε που το είπατε, και μάλιστα μια και αναφέρατε τον νομό Σερών, είπατε ότι αυτά τα ωραία κεράσια, ας πούμε, αυτά τα πολύ αληθινά μοναδικά προϊόντα του γαζόρου, του γαζόρου Σερών, ας πούμε, που λέτε ότι αντί κανείς να σκεφτεί πώς θα τους δημιουργήσει προστιθέμενη αξία, δηλαδή να τους δώσει όνομα προέλευσης, αυτό το pop, πώς λέγεται, προϊόν, και γενικά να τα τυποποιήσει και να φτάνουν να μοσχοπουλούνται στα σπίτια των ανθρώπων, που μπορούν να πληρώσουν χρήματα για ένα ιδιαίτερο προϊόν και όχι να τα πουλάνε στο δρόμο, πηγαίνοντας για δράμα, να είναι κάθε 100 μέτρα και μια ομπρέλα στο δρόμο μέσα στον ήλιο και να τα πουλάνε. Αυτό το πράγμα είναι τριτοκοσμικές συνθήκες, αλλά οι άνθρωποι αυτοί φταίνε κατά ένα μέρος. Κατά ένα πολύ μεγάλο μέρος φταίνει οι πολιτικοί, οι οποίοι τόσα χρόνια, οι δήμαρχοι, οι περιφερειάρχοι, βουλευτές, όλοι είχαν το σκεπτικό και την αντιμετώπιση ότι χτυπάμε την πλάτη και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να εξασφαλίσουν να ξαναμπούν. Δεν μπορούσαν να μπουν, γιατί δεν είχαν τις εμπειρίες. Βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι παίζουν σημαντικό ρόλο, που οι εμπειρίες τους αρχίζουν από το Σύνταγμα και τελειώνουν στο Παναθηναϊκό στάδιο. Δεν είναι κακό να μην έχεις εμπειρίες, αλλά το κακό είναι να αποφασίζεις για τις μοίρες ανθρώπων όταν δεν έχεις εμπειρίες. Αυτό είναι κακό. Και δώστε μας τώρα, ας πούμε, ένα παράδειγμα για τη Νέα Ζηλανδία. Ναι. Τι πετύχανε εκεί πέρα, εγώντας, ας πούμε, κτηνοτρόφοι κτλ. Είναι μια σημαντική... Να τα ακούσουν οι ακροατές μας. Ένα παράδειγμα, όπως και η Φιλανδία, που ήταν ξυλοκόπηκε, έγιναν ενόκια, και αυτό έχει νόημα. Λοιπόν, η Νέα Ζηλανδία την περίοδο του 1980, πριν μπει η Αγγλία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ήταν μια χώρα αγροτική, όπως είναι και τώρα, και είχε μοναδικό πελάτη, σχεδόν μοναδικό, την Αγγλία. Η Αγγλία, φεύγοντας και μπαίνοντας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έφυγε από την επιρροή της, με αποτέλεσμα οι Νεοζηλανδοί να έχουν ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα, γιατί δεν ξέρανε πού να πουλήσουν τα προϊόντα τους. Είχαν μείνει ήσυχοι, όπως ήμασταν και εμείς εδώ με τις συγκεκριμένες αγορές. Τα οποία προϊόντα τους ήταν? Ήταν γάλα και κρέας, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Μάλιστα. Ας πούμε, όπως αντιμετωπίζουμε εδώ, που τα δίνανε χύμα τα ροδάκινα στους Ρώσους, και όταν η ρωσική αγορά έκλεισε, πήγαν να αυτοκτονήσουν. Ναι, αλλά τόσα χρόνια κανείς δεν είχε πει ότι υπάρχουν και μεταποίηση, που την κάνουμε μεν, αλλά έπρεπε να την κάνουμε σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό και με προστιθέμενη αξία και πολλά άλλα, να έχουμε ισχυρισμούς υγείας, να είναι ιδιαίτερα προϊόντα που να απευθύνονται σε παχύσαρκους, σε διαβητικούς και χίλια δύο άλλα πράγματα. Λοιπόν, τότε λοιπόν η Νέα Ζηλανδία, μέσα σε μερικά χρόνια, κατόρθωσε χωρίς επιδοτήσεις να έχει μια προστιθέμενη αξία από 7 και κάτι δισεκατομμύρια, που είναι αγροτική της παραγωγή πρωτογενής, να εξάγει τρόφιμα 25 δις. Και το 99,9% του γάλατος το έχει ένας συνεταιρισμός που έχει τζίρους περίπου 15 δις. Δηλαδή, αυτό που κάνει τώρα ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Αγροτροφών Θεσσαλών, το ΘΕΣΓΑΛΑ, που έχει προϊόν που το πουλάνε σε αυτόματους πολιτές, φανταστείτε 10 συνεταιρισμούς στην Ελλάδα, και το γάλα αντί να πηγαίνει στα εργοστάσια, να πουλιέται από τους ίδιους, να μένει η προστιθέμενη αξία στους ίδιους, τι θα δημιουργούσε αυτό το πράγμα. Δεύτερον, φανταστείτε σε κάθε περιοχή της Ελλάδος το ρύζι, τα φασόλια, οι φακές, τα κοτόπουλα, τα ψάρια να πολλούνται με τέτοιο τρόπο. Να γίνουν συνεταιρισμοί οι οποίοι να φτάνουν στον τελικό καταναλωτή, το ψωμί, το αλεύρι, το ρύζι, τα αμύγδαλα, τα πάντα. Άρα, εγώ βάζω την εξής αυτή τη στιγμή στο τραπέζι, ότι μπορεί να μεταμορφωθεί η ελληνική οικονομία εάν πάρουν κατευθύνσεις οι άνθρωποι και από πάνω, αλλά και από κάτω. Πιστεύω πάρα πολύ στο από κάτω, αυτό που λέμε στη διάλεκτο της Καλαμπάκας bottom up. Έτσι, πείτε, ακούω να το πω έτσι, και είναι λίγο αστεία, ας πούμε, από τα κάτω, για να μπορέσει να φτιάξουμε αυτό το πράγμα που δεν έχουμε. Και τότε θα δούμε και δουλειές να γίνονται και οι άνθρωποι να ευημερούν και να αλλάζει τελείως η Ελλάδα, η οποία μπορεί να αλλάξει. Γιατί αυτό ακούω καμιά φορά, ας πούμε, και στη Βουλή βγαίνουν κάποιοι άνθρωποι που είναι και αρχηγοί κομμάτων, ας πούμε, να μην πούμε τώρα ποιος, και λέει: η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα. Ρε, άσχετε, δεν παράγει τίποτα. Είναι πλήρως αυτάρκης
σε κοτόπουλα, σε ψάρια, σε φρούτα, σε λαχανικά, σε ντομάτες, σε όσπρια. Αυτό που δεν έχει έλλειμμα είναι το χοιρινό και το βοδινό κρέας και το γάλα και λίγο το μαλακό στάρι, τα οποία όμως αυτά είναι λόγω πολιτικών φτάσαν σε αυτό το σημείο. Πώς δεν παράγουμε τίποτα? Δηλαδή, το αν θα φάει ένας άνθρωπος κοτόπουλο και σαρδέλα και ψάρια και φρούτα και φέτα είναι θέμα, ας πούμε, ενημέρωσης, να του εξηγήσει στο σχολείο του τι θα κερδίσει από αυτά και τι θα κερδίσει τρώγοντας χοιρινό και μοσχάρι. Δηλαδή είναι θέμα καθαρά πολιτικής, εννοώ πολιτικής, όχι των πολιτικών, πολιτικής της ζωής, που πώς θα μάθει το νέο παιδί. Άρα παράγουμε και πάρα πολύ καλά προϊόντα. Απλώς έχουμε συνηθίσει να απαξιώνουμε εδώ, και αυτό είναι επειδή από πίσω υπάρχουν άλλες σκέψεις, κατά τη γνώμη μου. Σίγουρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είστε στο συντονισμένοι στο κόκκινο. Ακούτε την εκπομπή Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια. Και ο καθηγητής Δημήτρης Κουρέτας μας πληροφορεί, μας δίνει κατευθύνσεις, και εγώ τον ευχαριστώ, γιατί αν κανείς δεν έχει κάποιον να του πει τι μπορεί να κάνει, τι έχει σαν δυνατότητα, πόσο αξίζει το οικόπεδο που λέγεται Ελλάς, σαν χώμα, σαν πλούτος. Λοιπόν, όταν λέμε ότι είμαστε μετά τη Μαδαγασκάρη ο τόπος με τη μεγαλύτερη βιοποικιλότητα, δηλαδή μιλάμε για ένα δεύτερο μεγάλο κεφάλαιο όπως είναι ο τουρισμός. Απλώς ο χρόνος τρέχει, οι τεχνολογίες έχουν έρθει και είναι επίκουρες σε εμάς κάποιοι να ενώσουν όλες αυτές τις καινούργιες δυνατότητες και να δημιουργηθεί μια πολιτική και να μπει το νερό στα βλάκια που λέμε. Και μ' άρεσε μια φράση σας που βρήκα, από το χωράφι στο ράφι. Ναι, πώς μπορεί να βελτιωθεί το προϊόν. Φανταστείτε τώρα όλα αυτά τα προϊόντα που λέμε τα τοπικά να υπήρχε η δυνατότητα να τυποποιηθούν, που τα ξέρουν αλλά δεν φτάνουν να υπάρχουν κατευθύνσεις να τυποποιηθούν και να συνδέονταν με τον τοπικό τουρισμό και πολιτισμό, ώστε να αναδείξουμε το αγροδιατροφικό μας σύμπλεγμα της κάθε περιοχής ως το κύριο στοιχείο που συνδέει την ζωή μας, με τον πολιτισμό, διότι αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό πράγμα, γιατί η Ελλάδα, για την Ελλάδα και για τη Μεσόγειο, το φαγητό είναι ένα κοινωνικό γεγονός. Για τους υπόλοιπους Ευρωπαίους και για τους Αγγλοσάξονες είναι ένα βιολογικό φαινόμενο. Για μας είναι αλλιώς. Βρισκόμαστε με αφορμή το φαγητό και τρώμε. Αυτό έχει σοφία. Η φέτα και το λάδι έχουν σοφία μέσα. Πώς έχουν παρασκευαστεί, πώς έγιναν, γιατί τα κάνανε εδώ πέρα τη φέτα και δεν την κάνανε κάπου αλλού. Για ποιο λόγο, πώς έγινε αυτό το πράγμα. Πρέπει το παιδί να το μάθει. Να τον πάρει λοιπόν το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Παιδείας και να κάνει προγράμματα επισκέψεων όλα τα παιδιά των σχολείων να πάνε σε διορκομεία να μάθουν πώς γίνουν τα τοπικά προϊόντα, να φάνε. Αυτό είναι πολιτική. Πολιτική δεν είναι να κάνεις, να μαθαίνεις τα παιδιά να πίνουν τσίπουρο, μπύρα, κρασί και τέτοια. Πρέπει να μάθουν να τρώνε σωστά. Αυτό είναι φοβερή επένδυση. Και θυμάμαι όταν φτιάχαμε το πρόγραμμα της Θεσσαλίας για το παλιότερα, είχαμε φτιάξει ερωτηματολόγια στο Πήλιο σε προορισμό, από Έλληνες παίρναμε ερωτηματολόγια και τους ρωτάγαμε διάφορα πράγματα. Θυμάμαι το εξής: όταν ρωτούσαμε ποιο είναι το ποιοτικό ξενοδοχείο, η πλειοψηφία έλεγε ότι το ξενοδοχείο που θα βρούμε το Βούτυρο Λούρπα, Ξεμερίδες. Mm. Ενώ είχε τοπικά προϊόντα, φοβερά τα πηλιορίτικα. Mm-hmm. Η Θεσσαλία επίσης. Mm-hmm. Και όμως αυτά τα πράγματα είναι ανεκμετάλλευτα. Πού είναι το θεσσαλικό πρωινό, πού είναι το πρωινό της Άνδρου, της Κατερίνης, να πάνε οι νομαρχείς και να φτιάξουν το δικό τους το τέτοιο, το οποίο να το διαφημίσουν και να δώσουν ευκαιρίες στα ξενοδοχεία και στους τουρίστες να προβάλλουν τα προϊόντα. Αυτά είναι πολιτική. Για την Ελλάδα. Έτσι θα γίνει η παραγωγική ανασυγκρότηση. Δεν γίνεται με λόγια. Και πρέπει να αυτό το θέμα της παραγωγικής ανασυγκρότησης πρέπει να το δούμε κάποια στιγμή. Ξεδιπλωμένο. Διότι εγώ το ακούω, έχουν περάσει ένας χρόνος, αλλά δεν το έχω δει. Τέτοια ζητήματα βάζω μέσα στο βιβλίο. Και δεν είμαι άνθρωπος που γκρινιάζω. Μπορεί τώρα να φαίνεται ότι κάνω μια γκρίνια, ας πούμε, αλλά είμαι άνθρωπος που κάνω πράξη και ίσως θα μου δώσετε την ευκαιρία να πω και τι κάνουμε στο Πανεπιστήμιο γι' αυτό. Γι' αυτό ακριβώς θέλω να. Έχω είδετε τις σημειώσεις μου. Ναι, εδώ, ναι, μου κάνει εντύπωση, γιατί ναι, το έχετε διαβάσει και πάρα πολύ προσεκτικά το βιβλίο. Βεβαίως. Και επίσης αντιστοίχως μ' άρεσε μια κουβέντα που λέτε για την επιστήμη, ότι
είναι και την αφιερώνεται μάλιστα και σε έναν καθηγητή ο οποίος ήταν ορόσημος στη ζωή σας, το ότι η επιστήμη, τον Ορφέα τον Αντώνογλου. Πείτε μας αυτό το ωραίο που λέτε, ότι η επιστήμη δεν είναι μόνο η καταγραφή της αλήθειας. Είναι, ναι, δεν είναι μια καταγραφή, γιατί αυτό το, τα παιδιά έρχονται και στο σχολείο και ο κόσμος πιστεύει πάρα πολύ, λέει η γνώση είναι δύναμη. Ωραία, η γνώση είναι δύναμη. Να πούμε λοιπόν ένα παράδειγμα. Ας πούμε ότι υπάρχει το ζήτημα της παχυσαρχίας και λέμε, λέει η επιστήμη, ότι όταν είσαι πολύ παχύς θα έρθεις, θα σου κόψουμε το λίπος, θα σου κόψουμε το στομάχι, θα πάρεις και κάποια φάρμακα και θα δυνατήσεις. Έχει βρεθεί ότι αυτό έχει βάση. Από την άλλη μεριά υπάρχουν άλλη αντιμετώπιση που λέει ότι θα κάνεις διατροφή σωστή και φυσική δραστηριότητα και σε βάθος χρόνου θα δυνατήσεις. Και αυτό έχει βάση. Ποιο από τα δύο είναι πιο σωστό? Και τα δύο είναι σωστά. Αυτό που θα επικρατήσει είναι εκείνο το οποίο η κοινωνία θα το στηρίξει με τη μεγαλύτερη θέρμη, για να έχει μεγαλύτερα ωφέλη για την κοινωνία και όχι για τις εταιρείες, για τους λίγους. Ό,τι δεν έχει όφελος για τους πολλούς, κατά τη γνώμη μου, έχει λίγο ενδιαφέρον για την κοινωνία. Άρα εμείς πρέπει να φροντίσουμε, οι άνθρωποι που έχουμε σχέση με τη γνώση, να περνάμε στον κόσμο ότι αυτό το οποίο θα περάσει προς την κοινωνία, να πιέζουμε τόσο ώστε οι λύσεις είναι αυτές οι οποίες θα κάνουν περισσότερο καλό στη μάζα, στον κόσμο, και όχι καλό στους λίγους. Έτσι. Υπό αυτή την έννοια, εγώ έζησα πολύ κρίσιμα χρόνια κοντά σε έναν δάσκαλο την εποχή που έκανε το διδακτορικό μου στην Ελλάδα, πριν φύγω στην Αμερική, τον Ορφέα τον Αντώνογλου, ο οποίος πέθανε πριν από 3 και κάτι χρόνια, 3,5, και στον οποίο είναι αφιερωμένο το πρώτο κεφάλαιο που ξεκινάει το βιβλίο. Ο οποίος με τον τρόπο του, με τις σκέψεις του, με τη στάση ζωής του και απέναντί μου και γενικότερα, ήταν για μένα ένα ορόσημο και με άλλαξε και ως άνθρωπο. Μου έδωσε στοιχεία που εγώ δεν είχα, μου έδειξε πράγματα που δεν τα ήξερα, μου άνοιξε δρόμους που δεν τους είχα δει. Και γενικώς θα μπορούσα να πω ότι ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπισε τη ζωή και η αγάπη του για τους ανθρώπους μου δημιούργησε τέτοια είδους βιώματα που καθημερινά δεν υπάρχει μέρα που να μην τον μνημονεύσω και να μην τον σκεφτώ. Πάντως κάτι βρήκε στο γόνιμο χώμα. Εσείς μιλάτε τόσο πολύ ωραία για το χώμα του τόπου μας. Ο καλός ο σπόρος όταν πέφτει, όπως ξέρουμε, σε καλό χώμα, κάτι γίνεται. Εμένα μου άρεσε μια θέση σας πάρα πολύ. Κυρίες και κύριοι, Λίνα Νικολακοπούλου είναι στο μικρόφωνο, ο καθηγητής Δημήτρης Κουρέτας είναι απέναντί μου και σήμερα μιλούμε με αφορμή την θητεία του στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και τις καινοτόμες εφαρμογές, ιδέες που προσπαθεί να δώσει σαν γέφυρα προς την ελληνική κοινωνία το Πανεπιστήμιο και η γνώση που έχουν οι άνθρωποι όπως ο Δημήτρης Κουρέτας. Μ' αρέσει η θέση σας που λέτε ότι η ανατροπή μπορεί να, την ανατροπή μπορεί κανείς να τη δει με πολλούς τρόπους. Και λέτε μάλιστα ότι αν αυτό που η γνώση φέρνει ανατροπή, όπως το ξέρουμε, ότι αυτό που τώρα μαθαίνουμε ανατρέπει αυτό που ξέραμε μέχρι τώρα. Είναι η πιο ανατρεπτική διαδικασία η γνώση. Μ' αρέσει η θέση που έχετε, με την έννοια ότι ένα σχολείο σε κατάληψη στην ουσία δεν μπορεί να ανατρέψει τίποτα. Γιατί καταδικάζει το άνθρωπο να μην είναι αγράμματος όταν δεν έχει το χώρο στον οποίο θα μάθει και θα μοιηθεί στην ανατροπή, όταν τον έχει κλειστό. Είναι ουσιαστικά σαν να κάνει το κέφι. Το χατήρι. Αυτοί οι οποίοι έχουν βγάλει τους κακούς νόμους, ουσιαστικά τους κάνει το κέφι. Δηλαδή, αν αυτός έχει ένα νόμο κακό που επιδιώκει εσένα να σε κάνει αγράμματο, του κάνει το κέφι. Ενώ εσύ θα έπρεπε, όταν αυτός έχει ένα κακό νόμο, να πει: εγώ το ανοίγω το σχολείο, κάνω μάθημα και κάνω και διπλό μάθημα και θέλω να έρθετε όλοι να δείτε τι καλός που είμαι. Μόνο έτσι θα προσεγγίσεις και θα περάσεις τα όρια σου. Και όχι να το κλείνεις, να είσαι αντιδραστικός. Αντιδραστικός προς τη σωστή κατεύθυνση. Διότι έτσι, κατά τη γνώμη μου, δημιουργούνται άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπερβατικές απόψεις πάνω στη ζωή και στις επιδιώξεις και θα μπορέσουν να προσφέρουν. Γιατί αυτό είναι το δύσκολο. Πώς θα δημιουργήσεις μέσα ένα μείγμα, ας πούμε, πολιτικών για τα παιδιά μέσα στην κοινότητα που ζεις, ούτως ώστε το παιδί το οποίο θα φύγει και θα γίνει να μπορεί να προσφέρει στους άλλους. Αυτό είναι δύσκολο, ας πούμε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πρέπει να το
να το δουλέψεις πολύ και πρέπει να έχεις μέσα σου λύσει πάρα πολλά πράγματα. Έχετε βρει στη διαδρομή τώρα συμμάχους? Έχετε βρει ανθρώπους που μπορείτε να συνεννοηθείτε ναι, κάπως? Εντάξει, να... στην αρχή ήταν πολύ δύσκολα. Δηλαδή τα πρώτα χρόνια, ας πούμε, έπαιρνα το ποδήλατο και πήγαινα μακριά και έκλαιγα. Ναι, ήταν δύσκολα. Τώρα σιγά σιγά ναι. Και... αλλά πίστευα πάρα πολύ σε αυτό που κάνω. Δηλαδή αυτά που κάνουμε, που έχουμε συνδέσει την έρευνα με την παραγωγή και έρχονται έσοδα στο Πανεπιστήμιο από τα προϊόντα τα οποία παράγονται και βρίσκουν, φέρνουν στο Πανεπιστήμιο 10 φορές περισσότερα χρήματα από όσα μου δίνει και τα οποία γίνονται υποτροφή σε παιδιά που είναι φτωχά και τα οποία δεν θα μπορούσαν να σπουδάσουν διαφορετικά. Αυτό με γεμίζει με πάρα πολύ χαρά και ταυτόχρονα είναι ένας τρόπος να αποδείξω ότι το Πανεπιστήμιο, η γνώση, έχει σχέση με την πραγματική οικονομία και είναι αυτό που λέω εγώ, η αριστερή πλευρά της επιχειρηματικότητας. Θα μπορούσα να τα κάνω και εκτός αυτά τα πράγματα. Όλα. Έτσι. Και ξέρετε, στην επαρχία, επειδή τα παιδιά έχουν διαφορετική σχέση. Μ' άρεσε το έχουμε. Ναι. Είπατε τα παιδιά έχουμε από, ναι, ναι, από την έτσι, με τα παιδιά θέλω να πω. Ακριβώς, αλλά μ' άρεσε, ναι, γιατί είστε ακόμα εντάξει, δεν, νέος έτσι, δεν είμαι. Δεν είναι θέμα νεότητας, είσαστε θερμός. Είστε θερμός με το όραμά σας και τη γνώση σας. Λοιπόν, εκεί λοιπόν δεν έχει ποτέ δείξει ένα μέσο το πώς περνάνε και το τι γίνεται στο Ρέθυμνο, στη Λάρισα, στην Καρδίτσα, στην Ορεστιάδα, στα Γιάννα, στην Πάτρα. Και τι παράγονται και τι πολίτες παράγονται και τι έρευνα παράγεται και πόσο βοηθάμε την ελληνική κοινωνία σε αυτό το πράγμα. Δείχνει όταν πέφτει καμιά μολότοφ σε κανένα πολυτεχνείο και όταν γράφουν στους τοίχους και όλα αυτά. Αυτό δεν είναι ωραίο πράγμα. Γιατί δημιουργεί μια κακή εικόνα. Ναι, γράφουνε, το ξέρω ότι γράφουνε και θα έπρεπε να μην γράφουνε. Αλλά υπάρχουν πολλοί τρόποι να δημιουργήσεις ένα τέτοιο πλαίσιο ώστε να προβάλλεις το καλό και όχι το κακό. Αυτό θέλουμε αρκετό δρόμο προς αυτή την κατεύθυνση, νομίζω. Άντως... και είναι στην επαρχία είναι πολύ πιο διαφορετικά τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί δεν χτίζουν γραφεία και δεν καίνε στην επαρχία και καίνε στις μεγάλες πόλεις? Γιατί εκεί δεν υπάρχουν παιδιά. Ή δεν υπάρχουν προβλήματα και αδιέξοδα. Δεν υπάρχουν φοιτητές, οι ίδιοι είναι οι φοιτητές. Απλώς θεωρώ ότι είναι πιο διαφορετικές οι σχέσεις στα μικρά πανεπιστήμια, γνωρίζονται όλοι μεταξύ τους. Εγώ δεν μπορώ να κρυφτώ, ούτε τα παιδιά, ας πούμε. Είμαστε μια οικογένεια, είναι λίγοι φοιτητές και αυτό είναι κάτι και καλό και κακό. Και είναι και καλό και δύσκολο, γιατί και εγώ σε επαρχία μεγάλωσα τα πρώτα χρόνια μου. Όταν λέω δύσκολο, δεν μπορείς να αποφύγεις τίποτα. Είσαι εκεί, το όνομά σου, το βλέμμα σου, το βλέμμα του αλουνού, ο γειτονά σου, ό,τι κερδιθεί θα κερδιθεί εκεί μέσα, δύσκολα, αλλά αυτή είναι μια προπόνηση για την ψυχή. Θα σε φέρει στα όρια σου, αλλά ο πόνος θα σε κάνει πολλές φορές δυνατό. Ήθελα, ας πούμε, την αφορμή των πραγμάτων και θαυμάτων που είδαμε στο βιβλίο σας, «Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά ζώντας στην Ελλάδα της κρίσης». Δημήτρης Κουρέτας είναι ο καθηγητής που μιλάμε μαζί του. Με εντυπωσίασε πολύ αυτό που είπατε, ότι στη Βραζιλία επενδύσαν 30 χρόνια για να φτιάξουν βαμβάκι που η ρίζα κατεβαίνει 6 μέτρα κάτω και βρίσκει μόνη της νερό. 3,5 μέτρα, και λέω 6 εγώ. Για να βρει μόνη της νερό. Και το λέω τώρα γιατί θυμάμαι σε μια εκδρομή που είχα κάνει στην λίμνη Πλαστήρα, στην Καρδίτσα, που μιλάγανε μεταξύ τους νέοι άνθρωποι και λέγαν τι θα γίνει ρε με το μπαμπάκι, με τα νερά και τα λοιπά και τα λοιπά, και τους απασχολούσε δηλαδή αν συμφέρει αυτό που λένε πια με το τόσο πολύ νερό. Δεν είναι το πρόβλημα αυτό με το μπαμπάκι. Θα μπορούσε να γίνει και πολύ καλύτερη διαχείριση του νερού που δεν γίνεται. Το μπαμπάκι είναι μια πολύ μεγάλη ιστορία για την Ελλάδα. Δυστυχώς έχει πάρει αυτή την κατιούσα. Πριν από το 2000 είχαμε 60 νηματουργία στη χώρα. Βγάζαμε βαμβάκι που γινόταν νήμα και γινόταν ρούχα. Αυτή τη στιγμή έχει μείνει ένα μόνο, είναι ο Επίλεκτος στα Φάρσαλα. Παράγεται βαμβάκι που αξίζει περίπου γύρω στα 400 εκατομμύρια ευρώ. Εξάγεται κυρίως στην Τουρκία. Γίνεται νήμα. Το ξαναφέρουν μέσα και πληρώνουμε 1,5 εκατομμύριο. Και τα ρούχα του ελληνικού στρατού ράβονται στα Άδανα. Ενώ θα έπρεπε αυτό το βαμπάκι να γίνουν εδώ νηματουργία για ρούχα χαμηλής μόδας, δηλαδή κάλτσες, εσώρουχα και πράγματα, τα οποία θα κερδίζαμε γύρω στους 50.000 θέσεις εργασίας άμεσα και πάνω από 2 δισεκατομμύρια στο ΑΕΠ. Αυτά όμως για να γίνουν προϋποθέτουν ένα πρόγραμμα. Μακάρι να το δούμε. Ραντεβού, δεν σφάζουμε με το βαμπάκι.
Αγαπάμε τον τόπο. Ραντεβού το Δεκέμβρη με το καλό στην επίσημη δημοσιοποίηση του βιβλίου σας. Πώς να κρυφτείς από τα παιδιά. Ναι. Θερμά σας ευχαριστώ να είστε καλά, που είσαστε σήμερα εδώ αυτή την ώρα μαζί μας. Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Ήταν η εκπομπή «Με τα πόδια μέχρι την αλήθεια». Μουσική σήματος Δάφνης Αλεξανδρή. Με τη Λίνα Νικολακοπούλου. Και την Αλεξάνδρα Χριστακάκη. Εδώ, στους 105 και 5. Στο κόκκινο. Καλό σας βράδυ.